Θέλω ειλικρινά να μου πεις, με μεγαλύτερο βαθμό το 10, πόσο έξυπνη ιδέα ήταν να βάλω άσπρο πουκάμισο για να κάνω review σε make-up προϊόντα. Όχι, πες μου, περιμένω. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο δικό μου κανάλι. Σήμερα είναι ένα λίγο διαφορετικό βίντεο, κάθε φορά έτσι λέω. Νομίζω. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με το οτιδήποτε, θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη για το γεγονός ότι θα λερωθώ, γιατί είναι σίγουρο ότι θα λερωθώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Και επίσης, θέλω να σας πω, θυμάστε με στην καραντίνα που είχα αλλάξει τα μαλλιά μου και κατά λάθος τα έκανα μαύρα και τα έχω μετανιώσει. Τα ξανά έκανα μαύρα και το ξαναμετάνιωσα. Μου έχουν μείνει και κάποιοι λεκέδες εδώ πέρα από τη βαφή, δεν ξέρω αν φαίνονται, και στα χέρια μου έχω, είμαι γεμάτη. Δεν πειράζει όμως, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία νομίζω να τεστάρουμε και το foundation. Εντάξει, εννοείται ότι δεν περιμένω θαύματα σε σχέση με την βαφή μαλλιών προφανώς. Ήταν ένα μικρό και αποτυχημένο αστιάκι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι αυτό το βίντεο δεν ξέρω αν είναι sponsored, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει sponsored video. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι η εταιρεία της Oriflame μου έχει στείλει κάποια προϊόντα, πρώτη φορά δηλαδή λαμβάνω προϊόντα μακιγιάζ για να τα κάνω review εδώ στο κανάλι μου. Μου έστειλε λοιπόν κάποια προϊόντα προκειμένου να κάνουμε μαζί πρώτες εντυπώσεις, βίντεο πρώτων εντυπώσεων. Πάμε να σας δείξω πρώτα τι μου έστειλε. Να ξέρετε ότι έχω συμπληρώσει και κάποια δικά μου για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα λίγο πιο ολοκληρωμένο μακιγιάζ. Αυτό. Μου έχουν στείλει αυτό εδώ το foundation. The One. Illu Skin Aqua Boost Foundation. Έχει SPF 20 που σημαίνει ότι και το Giordani Gold που είχαμε δοκιμάσει. Υπάρχει μια περίπτωση να κάνει flashback στην κάμερα. Αν το βλέπω εδώ στο monitor θα σας το πω, αν δεν φαίνεται στο monitor θα το καταλάβετε. Θα σας λέω και πώς είναι στην πραγματικότητα, πάμε να το δοκιμάσουμε. Όχι, δεν θα το δοκιμάσουμε έτσι. Θα βάλουμε πρώτα το primer που είχα βάλει και την προηγούμενη φορά, το Youthful Radiance Elixir Primer. Θα βάλω λίγο γιατί δεν έχω προετοιμάσει καθόλου το μούτρο μου. Πάντως δόξα το γερεμπί, σπυράκια και φακίδες έχω να καλύψει το foundation, οπότε θα δούμε σίγουρα αν δουλεύει. Και θέλω να σας πω και συγγνώμη για τα νύχια μου, δεν είναι καθόλου βρώμικα, έχω κάνει μπάνιο. Είναι από τη βαφή των μαλλιών και αυτά. Πάμε το λοιπόν πίσω στο Illu Skin Aqua Boost Foundation με SPF 20, είναι αυτό εδώ. Η απόχρωση είναι η Light Ivory, δεν μπορώ καθόλου να ξέρω αν ταιριάζει στο δικό μου το δέρμα, γιατί πρώτον και εγώ να το διάλεγα, σίγουρα θα διάλεγα λάθος την απόχρωση, αλλά τώρα ένας λόγος παραπάνω, δεν με γνωρίζουν οι άνθρωποι και μου το στείλανε, οπότε δεν έχω και πάρα πολλές προσδοκίες. Άμα ήξερα πώς ανοίγει θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη. Να το. Έχω βάλει μία ποσότητα, σήμερα θα το καλύψουμε με το χέρι, γιατί θέλω να δω λίγο έτσι κάποια πράγματα. Μπορεί να σας φαίνεται ότι γυρνάμε λίγο πίσω. Έλα μωρί. Αυτό το make-up καταρχάς είναι πανάλαφρο, απλώνεται πανεύκολα. Μάλλον είναι για κάθε μέρα. Η αλήθεια είναι δεν έψαξα τα χαρακτηριστικά τους, απλά μου τα στείλανε και αποφάσισα να κάνω βίντεο πρώτων εντυπώσεων μαζί και να μην κάτσω να διαβάσω για το κάθε προϊόν κάτι. Να είναι σαν μόλις να τα παίρνω στα χέρια μου, πράγμα που συμβαίνει κιόλας. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ ενυδατικό foundation. Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν καθόλου ενυδάτωση πριν. Είναι πάρα πολύ ενυδατικό από μόνο του. Σαφέστατα και δεν είναι η απόχρωσή μου. Είναι λίγο πιο κίτρινο, ας πούμε, από μένα. Λοιπόν, το flashback φαίνεται στην κάμερα. Αυτή τη στιγμή είμαι, ξέρετε, σε φυσικό φωτισμό. Το flashback είναι εμφανές στο monitor τώρα που το κοιτάζω. Στην πραγματικότητα όμως δίνει ένα πάρα πολύ φυσικό και λαμπερό αποτέλεσμα. Θέλω να δω και αν χτίζεται. Εντάξει, παιδιά, δεν περιμένω να μου καλύψει το σπυράκι, γιατί είπαμε, το make-up είναι για να καλύπτει χρωματικά, χρωματικές, ας πούμε, διαφορές και όχι διαφορές στην υφή του προσώπου. Βάζω και λίγο με το Beauty Blender έτσι για να δω κάτι. Mm-hmm.
Αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα που βλέπετε. Τώρα εγώ έχω και τον καθρέφτη λίγο μακριά, μπορεί κάποιες ατέλειες να μην τις βλέπω και εσείς να τις βλέπετε στην κάμερα, όμως θεωρώ, αν εξαιρέσει το flashback το οποίο είναι εμφανές στην κάμερα, θεωρώ ότι έχει μια πάρα πολύ γλυκιά και όμορφη κάλυψη, είναι πολύ ελαφρύ, είναι για κάθε μέρα, θα το φόραγα πολύ άνετα κάθε μέρα και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο τώρα αυτό επειδή εγώ ζεσταίνομαι, πάντως νιώθω πάρα πολύ μεγάλη δροσιά. Νιώθω πολύ καλή ενυδάτωση. Ήταν ανάγκη ρε γαμώτο να έχω κι άλλο make-up που μου αρέσει. Τι θα κάνω τώρα, πάλι θα μαζέψω καμία κοσαριά. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενυδατικό, πάρα πολύ ελαφρύ, με θα έλεγα μέτρια προς ελαφριά κάλυψη. Κάτι που για μένα το καλοκαίρι τουλάχιστον είναι καλό. Ξέρετε ότι το καλοκαίρι δεν βάζω καθόλου foundation κανονικά. Αυτό αν το είχα δοκιμάσει νωρίτερα το πιο πιθανό είναι ότι θα το φορούσα. Πάρα πολύ ωραία υφή. Πάρα πολύ φυσικό αποτέλεσμα και έχει και το SPF 20, το οποίο εγώ, εντάξει, επειδή κάποιες φορές όταν βάφομαι δεν ξαναβάζω αντιλέκο, θα ήθελα να έχω μια αντιλιακή προστασία. Λοιπόν, εντωμεταξύ μου αρέσει που πριν σας είπα ότι πρώτα θα σας δείξω τα προϊόντα που μου στείλατε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τη γνώμη μου θα την πω όπως είναι για τα προϊόντα, αν κάτι δεν μου αρέσει θα το πω. Και επίσης αν κάτι δεν μου αρέσει θέλω να ξέρω ότι δεν θα φανεί συνήθως με την πρώτη εφαρμογή. Πάμε τώρα να κάνω λίγο τα φρύδια μου. Δεν μου έχουν στείλει κάποιο προϊόν για τα φρύδια, οπότε θα τα κάνω με το γνωστό το δικό μου που έχω, που έχουμε μιλήσει σε άλλα βίντεο. Και επανέρχομαι. Λοιπόν, το πρόβλημα με τα φρύδια μου είναι γνωστό. Το ξέρετε που το ένα το έχω βγάλει λίγο πιο πολύ και δεν μπορεί να μεγαλώσει ξανά. Οπότε τα αφήνω για την ώρα όπως είναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, ούτε μπορώ να το βάψω όλο αυτό που λείπει από εκεί, γιατί θα είμαι σαν τον κλόουν. Πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, μου έχουν στείλει δύο σκιές, οι οποίες είναι σε μορφή stick. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά στη ζωή μου σκιές σε μορφή stick. Είναι από τη σειρά The One, Color Unlimited Eye Shadow. Είναι 1,2 γραμμάρια. Η μία απόκρωση είναι το Sun Gold. Και είναι αυτή εδώ. Έλα. Θα ξεκινήσω με τη χρυσή και θα τη βάλω στο εσωτερικό του ματιού. Δίνει ένα πολύ ωραίο ελαφρύ χρυσίζον χρώμα. Λοιπόν, προφανώς αυτές οι σκιές χρειάζονται primer. Εγώ έχω κάνει τώρα την χαζομάρα και έχω βάλει foundation στο επάνω μέρος του ματιού, γιατί δεν έχω concealer και γενικά το καλοκαίρι δεν φοράω concealer. Οπότε ξέρω ότι την επόμενη φορά θα θέλει κάποιο είδους primer. Θα ήθελα να την απλώσω και λίγο με το δάχτυλο. Είναι ελαφρύ και δεν είναι περίμενα τόσο καλή απόδοση, μάλιστα πάνω σε υγρό make-up. Πάμε να δοκιμάσουμε τώρα και το βουργουνδί, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Βασικά, εγώ μια γωνία θέλω να κάνω, δεν θέλω να κάνω τρελά πράγματα. Όπα, όπα. Τι γίνεται, παιδιά μου. Τι απόδοση είναι αυτή. Έχει μια πολύ ωραία συνοχή αυτό το πινέτο, αυτό το στικάκι, με την έννοια ότι δεν αφήνει στάμπες. Το κάνει λες και βάζει με το πινέλο. Καλά, μην το τερματίζεις και εσύ κοπελιά. Πάρα πολύ ωραία κρεμώδη υφή. Έχω την εντύπωση ότι χτίζεται.
Μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει και ο συνδυασμός. Δεν περίμενα να τα ταιριάξω αυτά τα... να ταιριάζουν βασικά αυτά τα δύο χρώματα. Μου αρέσει πολύ. Το πάμε για πολύ φυσικό αποτέλεσμα και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το κραγιόν που μου στείλανε είναι νομίζω σε απόχρωση κόκκινου. Θα δούμε όμως τι θα κάνουμε γι' αυτό. Θέλω να βάλω λίγο και στην κάτω μεριά από τα βλέφαρα για να έχει έτσι κάπως μία συνοχή. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα φανεί αυτό, θα σας πω, θα σας γράψω και από κάτω στα σχόλια εδώ στο YouTube αν έχει κρατήσει, αν έχει φύγει. Βέβαια δεν έχω setting spray, οπότε θα είμαι επικής γενικά με όλα τα προϊόντα. Θα πάω να βάλω τώρα ένα μολύβι το οποίο είναι δικό μου, δεν μου το έχουν στείλει. Είναι σε μαύρη απόχρωση, eyeliner λέει εδώ πέρα. Είναι 2,6 γραμμάρια, Mega Black Kajal. Ωραία μυτούλα. Δεν θα το τραβήξω πάρα πολύ σαν eyeliner, θα το βάλω απλά για να τονίσει τις πάνω βλεφαρίδες, γιατί κάτω έχω βάλει τη σκιά και να μην φαίνεται τονισμένο μόνο το κάτω. Η μύτη του είναι αρκετά σκληρή ώστε να μην πασαλίβεσαι και αρκετά μαλακή ώστε να μην σε γρατζουνάει, ώστε να μπορείς να το δουλέψεις πάνω από το μάτι. Εντάξει, εγώ δεν προσπάθησα τώρα να κάνω ίσχυες γραμμές, σας είπα για ποιο λόγο το θέλω. Είναι ξεκάθαρα για να δίνει το εφέ των ψεύτικων βλεφαρίδων, γιατί δεν πρόκειται να βάλω ψεύτικες βλεφαρίδες. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε και με τη μάσκαρα και να δούμε. Η μάσκαρα είναι η Lash Extension, πάμε να τη βγάλουμε και από τη θήκη της, γιατί δεν την έχω ανοίξει ακόμα, να ξέρετε. Η μασκαρίτσα είναι αυτή. Πάμε να δούμε και τι βουρτσάκι έχει. Διαφορά το ένα μάτι με το άλλο. Έτοιμη και η μάσκαρα. Θέλω να ξέρετε ότι έχω σκάσει λίγο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για δείτε το λίγο πώς είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ σαν αποτέλεσμα. Βέβαια βοήθησε και το γεγονός ότι έβαλα μολύβι από πάνω. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η μάσκαρα είναι πολύ μαλακή σε σχέση με αυτές τις hardcore που χρησιμοποιώ εγώ από μια άλλη τρέπνη Elixir. Θεωρώ ότι δεν είναι πολύ πιο μαλακό αποτέλεσμα και αφήνει και τις βλεφαρίδες πολύ πιο μαλακές. Δεν τις κάνει κόκαλο δηλαδή. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Θα σας γράψω και για τη μάσκαρα από κάτω, αν θα κρατήσει. Δεν λέει πουθενά ότι είναι διάβροχη. Βέβαια, εγώ δεν έχω ούτως ή άλλως κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με τη μάσκαρα. Δουλεύουν όλες στα μάτια μου, οι περισσότερες. Κάποιες βέβαια μου αρέσουν, κάποιες δεν μου αρέσουν. Αυτή μου άρεσε το βουρτσάκι της, μου άρεσε αυτό που βλέπω σαν απόδοση. Έχω μου τζουρωθεί με το μολύβι, παραβλέψτε το. Πάμε να συνεχίσουμε και με το κραγιόν. Έχω αλλάξει γωνία για να είμαι ελαφρώς πιο φωτισμένη.
Και πάμε λίγο στο κραγιόν. Color Stylist Ultimate Lustrous Lipstick. Είναι επίσης από τη σειρά The One. Είναι αυτό εδώ. Η απόχρωση Trendy Crimson. Είναι έτσι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κόκκινο. Okay, είναι πολύ ωραίο κόκκινο. Δεν ταιριάζει με τις σκιές, παρόλα αυτά θα πάμε λίγο να το βάλω για να δούμε πώς κάθεται πάνω στα χείλη. Εν τω μεταξύ μυρίζει φανταστικά. Okay, τολμηρό, μπορώ να πω. Στην κάμερα βλέπω ότι φαίνεται λίγο πιο κόκκινο, ενώ στην πραγματικότητα είναι λίγο πιο μπορδωρό κόκκινο. Μου αρέσει και αυτό που βλέπω στην κάμερα και αυτό που βλέπω στην πραγματικότητα. Κοπέλα μου, με μολύβι δεν μπορείς, χωρίς μολύβι δεν μπορείς. Τέλος πάντων, πες μας τι μπορείς για να ξέρουμε κι εμείς. Τέλος πάντων, σαν χρώμα τώρα κοιτάμε, σαν αποτέλεσμα. Τώρα τις ικανότητες του καθενός, τις ξέρει ο καθένας για τον εαυτό του, ε! Αλλά και να μην τις ξέρει, δεν το βάζουμε κάτω, κορίτσια και αγόρια. Πάμε να βάλουμε και λίγο ρούζ, να μην είμαστε έτσι... Τελείως γεια σου. Πούδρα δεν βάζω, ειδικά καλοκαιριάτικα, να ξέρετε. Πάμε και στο highlighter και μετά πάμε να μιλήσουμε για τα προϊόντα. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαι αρκετά έτοιμη. Μπορώ να βγω έξω έτσι. Πιστεύω. Είναι λίγο μεσημέρι, αλλά δεν πειράζει. Για μας είναι η ζωή, βρε. Πάμε τώρα να τα πάρουμε από την αρχή. Το foundation μου άρεσε πάρα πολύ. Okay, είναι λίγο πιο κίτρινο από την απόχρωσή μου, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο... κραυγαλαία διαφορετικό. Νομίζω ότι παρόλα αυτά έχει καθίσει το πρόσωπό μου και είναι ok. Η υφή του είναι μοναδική. Μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει δείκτη 20. Εντάξει, λίγο με σαγηνεύει περισσότερο. Το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ενυδατικό και δεν σου αφήνει αυτό το βαρύ αποτέλεσμα του να νιώθεις ότι έχεις make-up στο πρόσωπο, για μένα είναι ό,τι πρέπει. Γιατί το καλοκαίρι γενικά δεν μπορώ να φορέσω foundation στο πρόσωπο. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Και αν φορέσω, θα θέλω να είναι κάτι έτσι πάρα πολύ ελαφρύ, με ελαφρία κάλυψη και να είναι πάρα πολύ υδατικό και δροσερό. Από μένα αυτό εδώ παίρνει ένα 9 στα 10 και το 9 το παίρνει αντί για 10 επειδή δεν έχει τρομερή κάλυψη. Πράγμα το οποίο δεν απαραίτητα κακό, είναι ανάλογα τι θέλει ο καθένας. Εγώ του βάζω 9 στα 10. Στις σκιές ματιών θα βάλω ένα 8 στα 10 επειδή είναι σαστικάκι. Έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση, πάρα πολύ ωραία χρώματα, μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα χρώματα. Φαντάζομαι υπάρχουν και άλλα χρώματα, απλά δεν τα έχω στην κατοχή μου. Το θέμα είναι ότι εμένα δεν με βολεύει πάρα πολύ το στικάκι προς χρήση, τουλάχιστον όχι ακόμα. Δεν έχω μάθει ακόμα δηλαδή να το χρησιμοποιώ. Σαφέστατα θα πρέπει να δω και τη διάρκεια τους και να δω πώς έχουν καθίσει μέσα στο μάτι με το πέρας των ωρών τέλος πάντων. Οπότε εννοείται ότι πάντα αφήνω ενδεχόμενο να αλλάξω γνώμη. Μέχρι τώρα όμως παίρνουν 8 στα 10 γιατί πάρα πολύ καλή απόδοση, πάρα πολύ καλή υφή. Στη μάσκαρα νομίζω θα δώσω ένα 10 στα 10 γιατί. Εντάξει, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να ζητήσω από μία μάσκαρα. Σας έχω πει ότι έτσι κι αλλιώς εμένα δεν με καλύπτει μια διάβροχη μάσκαρα. Δεν τις χρησιμοποιώ δηλαδή, μάσκαρα, όχι μάσκαρες. Γιατί δεν χρειάζεται, δεν ρίχνω νερό στο πρόσωπό μου και όταν ρίχνω είναι πλέον η ώρα που θα θέλω να ξεβαφτώ. Όταν κλαίω φροντίζω να μην είμαι βαμμένη. Οπότε για μένα αυτή η μάσκαρα παίρνει 10. Είναι τόσο λεπτή και διακριτική, δεν αφήνει κόμπους, ξεχωρίζει τις βλεφαρίδες, έχει πάρα πολύ ωραίο βουρτσάκι. Από μένα παίρνει 10. Θα βαθμολογήσω και το μολύβι και ας μην είναι από αυτά που με έχουν στείλει, το έχω αγοράσει η ίδια μου. Είναι ακριβώς αυτό που θέλω σε μολύβι, θα του βάλω επίσης ένα 10 στα 10. Εγώ επίσης δεν μου τζουρώνομαι με τα μολύβια, οπότε δεν περιμένω να δω αν θα μου τζουρωθώ ή όχι με το συγκεκριμένο μολύβι. Εξάλλου φαίνεται, είναι σκληρό, άρα και πιο σταθερό. Οπότε θα του δώσω ένα 10 στα 10 γιατί είναι τόσο όσο. Πραγματικά δηλαδή, όπως είπα και πριν, τόσο μαλακό όσο χρειάζεται για να μην
Γδέρνεσαι και τόσο σκληρό όσο χρειάζεται για να μπορείς να το ελέγχεις και να τραβάς τις γραμμές. Να μου πεις ότι το ελέγχεις και κάνεις αυτό. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω τον καθρέφτη πολύ μακριά μου και έτσι δεν μπορώ να δω με λεπτομέρεια τι κάνω. Για το μικρό τον καθρέφτη τον ξέχασα σπίτι, γιατί είμαι επαγγελματίας από τα Lidl. Σας το έχω ξαναπεί. Μην ξανασυστηθούμε τώρα. Και φυσικά θέλω πάρα πολύ να βαθμολογήσω το κραγιόν, αυτό το κοκκινάδι τέλος πάντων που έχω στα χείλη. Θα του δώσω ένα 8 στα 10. Έχει πάρα πολύ ωραία υφή, έχει πάρα πολύ ωραίο χρώμα, πολύ ωραία απόδοση και με την δεύτερη φορά δηλαδή νομίζω χτίστηκε τελείως και δεν θέλει κάτι παραπάνω. Είναι πάρα πολύ νυδατικό, είμαι πάρα πολύ μουτζουρωμένη. Είναι πάρα πολύ νυδατικό, απλά εγώ γενικά χρησιμοποιώ υγρά κραγιόν σταθερά. Οπότε καταλαβαίνω ότι εφόσον εκείνα για μένα παίρνουν 10, δεν μπορώ να δώσω 10 και σε αυτό. Γνωρίζω ότι σε λίγη ώρα θα έχει φύγει. Βέβαια, μπορείς να το έχεις μαζί σου και να τον ανεώνεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν γυναίκες που χρησιμοποιούν μόνο τέτοια κραγιόν. Εγώ προτιμώ τα σταθερά γιατί είμαι και πάρα πολύ τσούμπαλος άνθρωπος και φαντάζομαι ότι έχω. Μου τζουρώνομαι δηλαδή ήδη από τη στιγμή που βάφαμαι. Φαντάζομαι να γίνομαι ακόμα χειρότερα μετά, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Το λοιπόν, αυτή ήταν η αξιολόγησή μου για τα προϊόντα αυτά. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ για τα πρώτα πράγματα που μου στείλανε, πρώτα make-up πράγματα που μου έχουν στείλει για να τα παρουσιάσω στο δικό μου προσωπικό κανάλι. Σας ευχαριστώ όλους. Είχε και μια καρτούλα μέσα που έλεγε καλή αρχή, το εκτιμώ πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ και για την καρτούλα επίσης. Και θέλω να μου πείτε, θέλω βασικά να με στηρίξετε σε αυτή την καινούργια μου προσπάθεια. Θα κάνουμε και ένα update σε επόμενο βίντεο να ξέρετε. Τι άλλο θα δείτε τέλος πάντων και γιατί βλέπετε τέτοια βίντεο αυτή την περίοδο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο θα ήθελα να κάνετε ένα like για να ξέρω. Να ξέρω ρε παιδί μου τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Και αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι κάντε ένα subscribe, μια εγγραφή δηλαδή. Και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω βίντεο γιατί η αλήθεια είναι τώρα ανεβάζω λίγο πιο αραιά. Κάτω στο κουτί περιγραφής θα βρείτε όλα τα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει και με τα συγκεκριμένα τους νούμερα τέλος πάντων για να μπορέσετε να τα βρείτε πιο εύκολα και επίσης φυσικά θα σας έχω και link από το δικό μου το e-shop σε περίπτωση που κάποιος θέλει να ψωνίσει από την Oriflame βοηθώντας με να το κάνει. Είναι κάποιο είδος affiliate link σαν να λέμε. Είναι το προσωπικό μου online beauty store βασικά στο οποίο μπορείτε να βρείτε ό,τι υπάρχει μέσα στον εκάστοτε κατάλογο του μήνα. Αυτά από μένα. Τελικά κατάφερα νομίζω να μην λερώσω το πουκάμισό μου και νομίζω ότι μου αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο μόνο γι' αυτό. Και σε έγινα μούρτζο στα μούτρα. Το λοιπόν, σας φιλώ και σας χαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Bye!